Κάθε είδους είδε το εσωτερικό των γραφείων, όλη τη δραστηριότητα της απάτης, τα γρανάζια, τους μηχανισμούς. Ένα χειροδανιστή, ένα χειροτράπεζα, γιατροί και οδοντίατροι, τσαρλατάνοι θεραπευτές που εξαπατούσαν γυναικούς, ξένους να σπάνε βιτρίνες, ελαττωματικές συσκευές, φαγητά με ακαθαρσίες μέσα. Παπούτσια με σόλες από χαρτόνι, καπέλα από χαλιόνι, κατά πη βροχή, ρούχα που στέρευαν και σκίζονται, αυτοκίνητα με σπασμένους άξονες, λεκάνες τουαλέτας, γεμάτες μικρόβαλες, κύριους, που μετέφεραν την ψώρα και τη λύσα στην άλλη άκρη της πόλης. Εστιατόρια που σερβίριζαν σάπια φαγητά, κόπεδα κατά το νερό, κλαστές μετοχές περιοδικά με πρόσφυγες εικόνες, ζώα που σφάζονταν με ψυχρό, γάλα μολυσμένο με ζωήφια και μικρόβια και ακαθαρσίες, σκουπίδια και παλιόχαρτα, μια βροχή από βρωμιές πάνω στους δρόμους, τα κτίρια, τα σπίτια και τα μαγαζιά. Είδε τον ίδιο τον πόλεμο σαν μια τεράστια πάντα. Τον κόσμο να σκοτώνεται για να μπορούν οι χοντροί τραπεζίτες να εισπράττουν δάνεια. Πλοία να βυθίζονται κατευθείαν στον πάγκο, μετοχές χωρίς αντίκρισμα. Τον ερυθρό σταυρό να προσφέρει αίμα με μικρόβια σύφυλλης. Συσσωρεύσεις κερδών από μαύρη αγορά, αρρώστια και πόνο και λεφτά όλα μαζί, ζάχαρη και λάστιχο, κρέας και αίμα, δελτία, αφίσες, τραγουδιστές με φελούς στο πισινό τους, αιμομίκτες και αδερφές, τον ουρανό να στράφτει και να στάζει. Γεννητικά όργανα ταξίδευαν στον ουρανό, είδε ολόκληρο τον κόσμο να συσπάται γεμάτος τρίχες, μια τερατώδη μαλλιαρή μπάλα που έσκασε και το πλημμύρισε αίμα. Διάολε! Σε εκεί, κύριε.